Αυτή είναι εδώ, η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Σ' αυτή την ανισόπαιδη δίσκο. Σ' αυτή την ανισόπαιδη δίσκο. Έχω διαλύσει το μαγαζί εγώ για να δείξω τα μαλλιά μου πώς είναι τώρα. Κορίτσια, πώς το κάνουμε αυτό, αλήθεια? Νομίζω πως τη βάζω πάνω από 2 χρόνια. Είναι καταπληκτική. Ένα διπλό καπουτσίνο μέτριο με ζαχαρίνι και ένα νεράκι μικρό θέλω. Ήρθαμε από την άλλη πλευρά του σπιτιού, από το σαλόνι. Είπα να μην κάνω ένα ακόμα καλωσόρισμα YouTube βίντεο στην κουζίνα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο που έχουμε καιρό να κάνουμε, έχετε καιρό να δείτε, γιατί αυτό θα είναι ένα βίντεο που δεν θα έχει δουλειά. Θα είναι ένα βίντεο που θα έχει πάρα πολύ self-care, θα έχει μποτέ, θα έχει ξεγνιασιά, θα έχει βόλτα. Ήδη η μέρα ξεκίνησε με αλλαγή νυχιών. Πώς σας φαίνονται τα καινούργια μου νύχια, για γράψτε μου στα σχόλια. Είχα πάρα πολύ καιρό nude, ψιλοδιάφανα, νομίζω 2 μήνες συνεχόμενους, γιατί ξεκίνησα να γυρίζω τα βίντεο για το νέο πακέτο της πλατφόρμας με τα nude και θέλησα τελικά να συνεχίσω με το ίδιο χρώμα, να είναι όλα κάπως ομοιόμορφα και να μην χτυπάνε πολύ τα νύχια μου την ώρα που κάνω γυμναστική, να μην κάνει μπαμ, ας πούμε, ένα κόκκινο. Τέλος πάντων, κάπως έτσι η μέρα η σημερινή είναι η πρώτη μέρα χωρίς δουλειά γραφείου. Τελείωσα τη δουλειά γραφείου, έφυγα, πήγα για τα νύχια. Πήγα, άφησα 2 παντελόνια στη μοδίστρα. Πόσο καιρό έχετε να ακούσετε για μοδίστρα? Είναι αυτή η εποχή που πήρα 2 παντελόνες από το Ζάρα. Και όπως φαντάζεστε, στο 1,55 ύψος μου κάθε παντελόνα χρειάζεται κόντεμα. Οπότε πήγα, άφησα 2 παντελόνες, πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήρα κάποια πράγματα γιατί θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ τις αργίες και για να φτιάξω κάποιες συνταγές, για να σας ανεβάσω σε short video ή σε reel, αν με ακολουθείτε και στο Instagram θα τα βλέπετε και στο Instagram. Βάζω το Instagram μου εδώ, όσοι δεν με έχετε ακολουθήσει να με ακολουθήσετε και εκεί. Και ήρθε η ώρα που επέστρεψα στο σπίτι για να ασχοληθώ με δουλειές του σπιτιού σήμερα. Ήθελα να πάω γυμναστήριο, αλλά τα ξημερώματα μου ήρθε λίγο περίοδος, λίγο νιώθω χάλια, λίγο δεν μπορώ να βλέπω το σπίτι μου στην κατάσταση που είναι, γιατί είχα, όπως φαντάζεστε, μια ακόμα πιεστική εβδομάδα, οπότε όλα είναι πεταμένα. Θέλω να μαζέψω τα πράγματα του σπιτιού, να το καθαρίσω, να είναι τέλειο, ώστε να μπορέσω να απολαύσω αυτό το πενθήμερο αργιών που έχουμε. Να μην ασχολούμαι καθόλου με το σπίτι, να είμαι ήρεμη, να μπορέσω να ασχοληθώ με τα επόμενα που έχω κανονίσει. Okay, θα κάνω και δουλειά όπως φαντάζεστε, εννοείται. Θα κάνω μοντάζ όπως φαντάζεστε, εννοείται. Αν τα έχω καταφέρει, σε 1-2 μέρες θα βγαίνει το πακέτο του σπιτιού με όλα τα καινούργια προγράμματα. Αλλά εκτός από αυτό δεν θα έχω τίποτα άλλο. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, άλλο να έχεις 1 δουλειά, άλλο να έχεις 10. Οπότε τώρα η μέρα μου θα συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο, με δουλειές σπιτιού και μαζέματα. Αυτό που θέλω να σας δείξω ακόμα για σήμερα πριν κλείσω την κάμερα και σας μεταφέρω είναι πως παρήγγειλα από τα Ζάρα μία κούτα. Αυτή είναι εδώ, η οποία είναι αρκετά μεγάλη και έκανα το εξής κόλπο. Ακούστε τι έκανα και πώς σκέφτηκα σε αυτήν την παραγγελία. Εγώ ψάχνω ένα άσπρο παντελόνι. Τζιν, κατά προτίμηση. Αγνοήστε το χάλι πίσω, ήμουν ξαπλωμένη εδώ χθες το βράδυ.
Ήθελα λοιπόν ένα άσπρο παντελόνι και λέω τώρα ή θα πάρω ένα και δεν θα μου κάνει και θα το γυρίζω πίσω και μετά θα ψάχνω άλλο, γιατί είχε διάφορα. Είχε straight, είχε flare, είχε wide leg, είχε με ζωνούλα, είχε με έτσι, είχε με αλλιώς. Οπότε λέω ή θα πάρω ένα, θα το γυρίσω πίσω, δεν θα μου κάνει, δεν θα μου αρέσει πάνω μου, μπλα μπλα μπλα, ή θα πάρω κατευθείαν όλα τα είδη άσπρο τζιν που έβρισκα και θα τελειώσει η υπόθεση εκεί και θα τα δοκιμάσω. Πήρα λοιπόν αυτό το πορτοκαλί, το τρυπητό ζακετάκι, πολύ γρήγορα θα σας τα δείχνω. Πήρα αυτή την παντελόνα σε αυτό το χρώμα, γιατί την πήρα και σε ροζ και μου άρεσε πάρα πολύ και μου πήγαινε πάρα πολύ ωραία. Είναι μία από τις δύο παντελόνες που άφησα τώρα για κόντεμα, οπότε θα πάει και αυτή για κόντεμα. Πολύ ωραίο ύφασμα, σαν λινό, πολύ φαρδιά, και έκανα το εξής, θα επανέλθω με αυτό. Πήρα όλα τα παντελόνια, κοιτάξτε πόσο άσπρα, αυτά είναι η παραγγελία. Πήρα 4 άσπρα παντελόνια για να τα δοκιμάσω με την ησυχία μου στο σπίτι, να δω ποιο μου κάθεται καλύτερα. Ελπίζω πως ένα θα μου κάθεται όπως το θέλω και τα υπόλοιπα να τα γυρίσω πίσω. Αυτό εδώ φαίνεται ήδη πολύ ωραίο, φαρδί παντελόνι, έχει και δική του ζώνη, που εμένα τα περισσότερα τζιν στην μέση μου είναι φαρδιά και δεν θέλουν όλα στένεμα, γιατί ούτε με ζώνη κάθονται, γιατί έχω ποπό, λεπτή μέση. Και αυτό όμως έχει τη δική του ζωνούλα και αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο, γιατί είναι πιο λεπτό το ύφασμά του, δεν είναι τόσο χοντρό τζιν. Τέλος πάντων, θα τα δοκιμάσω με την ησυχία μου στο σπίτι και τα υπόλοιπα θα τα γυρίσω πίσω. Τα χρήματα, να ξέρετε, επιστρέφονται από την εφαρμογή του Zara κατευθείαν με τον τρόπο που τα πλήρωσες, δηλαδή αν έχεις πληρώσει με κάρτα, επιστρέφονται κατευθείαν στην κάρτα σου, κατευθείαν σε μια εβδομάδα περίπου. Έρχεται το courier, τα παίρνει, τα γυρίζουν πίσω, γίνεται η διαδικασία και μπαίνουν τα χρήματα. Το κάνω άπειρες φορές. Οπότε είπα να το κάνω όλο μαζεμένο αυτή τη φορά. Θα σας δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο ποιο τελικά είναι αυτό που κράτησα. Θα το φοράω και έκανα και το εξής. Ήθελα να δοκιμάσω και αυτή τη φούστα, που δεν ξέρω τώρα που τη βλέπω από κοντά, είναι πολύ ωραία, αλλά τέλος πάντων. Και επειδή και αυτό συνήθως, να ήδη βλέπω τώρα το medium, είναι πολύ μεγάλη η μέση για τη μέση μου, δεν ήξερα ποιο νούμερο θα μου κάνει, έτσι την πήρα και σε small και σε medium, να τη δοκιμάσω με την ησυχία μου στο σπίτι και όποιο δεν μου κάνει θα το επιστρέψω μαζί με τα παντελόνια. Έτσι όπως τη βλέπω, επειδή είναι με λάστιχο στη μέση, τη βλέπω αρκετά μεγάλη μέση, μπορεί να μην μου κάνει κανένα από τα δύο, να τα γυρίσω και τα δύο. Τι να κάνω, τον εαυτό μου χάνω, τον εαυτό μου βρίσκω. Ανοιχτές ντουλάπες. Σ' αυτή την ανισόπεδη δίσκο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η επόμενη μέρα. Και το self-care της ημέρας θα ξεκινήσει με γυμναστική. Αυτό θα είναι σήμερα. Σήμερα έχω ανάγκη να με προσέξω κάνοντας λίγη γυμναστική. Εδώ είμαι. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν την Κυριακή. Εγώ ποτέ ούτε δεν έχω καταφέρει να γυμναστώ, γιατί είχα πάρα πολύ δουλειά. Έκανα μόνο δύο. Ναι, έκανα μόνο 2 αερόβια, 2 περπατήματα εδώ κοντά στο σπίτι. Οπότε σήμερα Παρασκευή, μεγάλη Παρασκευή, είπαμε με τη Μαργαρίτα να πάμε να δοκιμάσουμε, να κάνουμε λίγο γυμναστικούλα. Θα πάμε και θα δούμε τι θα βγει, να πούμε και νεάκια, να περάσουμε λίγο ωραία η μία με την άλλη και παράλληλα να γυμναστούμε. Σήμερα θα καταλάβω ότι έχουμε Πάσχα, γιατί θα πάω στον επιτάφιο. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια μπορεί να έχω να πάω στο επιτάφιο. Έτσι τα έφεραν οι συγκυρίες. Τέλος πάντων, ανυπομονώ, γιατί μάλιστα θα πάμε στον επιτάφιο στο κέντρο, σε μια πολύ ωραία εκκλησία που δεν έχω ξαναπάει. Γενικά δεν έχω ζήσει επιτάφιο στην Αθήνα. Παλιά κάναμε Πάσχα αλλού. Η ζωή τα έφερε έτσι, τα τελευταία χρόνια κάνουμε στην Αθήνα. Οπότε στην Αθήνα εγώ δεν το πολύ ζω το Πάσχα.
ειδικά έχοντας μάθει σε Πάσχα, σε χωριό ή σε νησί. Τέλος πάντων, το self-care το σημερινό θα είναι η λίγη σωματική άσκηση, λίγη γυμναστική, ανυπομονώ πάρα πολύ. Αν και δεν έχω κανένα άγχος, γιατί τον ρυθμό μου εγώ θα τον βρω αφού βγει ουσιαστικά το πακέτο του σπιτιού. Τότε θα πω ότι ηρέμησα, ότι έχουν όλα δρομολογηθεί, ότι είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου, όλα βγήκαν στην ώρα τους, οπότε και θα μπορέσω να μπω κανονικά στο πρόγραμμά μου. Γεια σου φίλοι. Δεν σε βλέπω πανέτοιμη καθόλου. Ούτε εγώ είμαι, αλλά δεν πειράζει, θα κάνουμε σουσού και παιχνίδι με τα βαράκια. Ωραία. Ενώ γυμναστούμε παράλληλα, σταμάτησα στο ρούστερ, πήρα και καφέ. Ναι, αλλά βγήκα έξω και ξύπνησα. Στο σπίτι ήταν η πνηλία. Κοίτα τα νύχια μου. Α, για να δω νύχια Μαργαρίτας. Α, ναι, είναι τάση. Ναι. Α, εμένα εδώ φαίνονται άλλο χρώμα. Ναι, εγώ αυτό το έχω κάνει στα πόδια. Τι να κάνω, τον εαυτό μου χάνω. Όπως καταλάβατε, με αυτό το τραγούδι έχω ξυπνήσει, αυτό θα ακούμε όλη μέρα. Λοιπόν, ετοιμάζομαι για τον επιτάφιο. Θα σας δείξω σε λίγο ακριβώς τι έχω φορέσει. Η αλήθεια είναι ότι έσβησα κάπως στον καναπέ μετά τη γυμναστική, αλλά σηκώθηκα, έβαλα αυτό το υπέροχο τραγούδι που μου φτιάχνει τη διάθεση και κάπως ξύπνησα, οπότε τώρα ετοιμάζομαι. Αυτό που βαριέμαι να ξύσω τα μολύβια μου, δεν το διανοείστε. Λοιπόν, έβαλα το κοστούμι μου, αυτό το πολύ ωραίο το γαλάζιο, είναι από Ζάρα, θα με ρωτήσετε όλες, είναι από Ζάρα, και το έβαλα με αρβιλάκι. Γιατί θα πάμε στον επιτάφιο στο κέντρο, όπως σας είπα το πρωί. Οπότε θα έχει και περπάτημα επιτάφιος από μόνος του και θα είμαστε στο κέντρο και μετά θα μείνουμε στο κέντρο για ένα ποτό. Οπότε περπάτημα, μοναστηράκι, πλάκα και σε όλα αυτά, τα παπούτσια πρέπει να είναι πάρα πολύ άνετα. Νομίζω όμως ότι έκατσε καλά. Είναι πολύ λίγο μακρύ, αλλά οκ. Okay. Αυτό είναι κάπως έτσι το outfit. Το σακάκι πιστεύω θα είμαι οκ. Okay. Δεν έχει τόσο κρύο, έχει αέρα, αλλά δεν έχει τόσο κρύο. Είναι αρκετά ζεστό. Και μία τσάντα και είμαι έτοιμη. Καλημέρα. Είναι Σάββατο, μεγάλο Σάββατο, πρωί. Το σπίτι μου είναι χάος, ευτυχώς που η κάμερα δεν το πιάνει. Μισό λεπτό να ξεκλειδώσω. Σήμερα η μέρα έχει μποτέ. Είπαμε, είναι ένα self-care video. Σήμερα η μέρα έχει μαλλιά. Ήρθε η ώρα να φτιάξω τα μαλλιά μου. Έχω κομμωτήριο. Ξύπνησα πριν από 40 λεπτά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχω φύγει. Δεν ξέρω καν αν φαίνεται. Τα μάτια μου είναι πρισμένα. Δεν ανοίγουν ακόμα. Λαντήθηκα, έφυγα όπως όπως και πεινάω τρελά. Όταν έχεις περάσει τα 35, είμαι. Δεν μπορώ να συνέλθω. Και φύγαμε νωρίς, φύγαμε 12 και κάτι. Είχαμε φύγει από το μαγαζί, μία η ώρα πρέπει να ήμουν στο σπίτι, μία και κάτι να κοιμήθηκα. Και ξύπνησα 9. 9 και μισή κατάφερα να σηκωθώ, γιατί δεν μπορούσα με τίποτα, πραγματικά με τίποτα. Δεν έχω συνέλθει ακόμα. Η ώρα είναι 10 και 4. Δεν έχω συνέλθει. Πιστεύω ότι στην κάμερα δεν φαίνεται η πραγματικότητα του πόσο πρισμένα είναι τα μάτια μου. Αλλά ναι, πιστεύω να έχει ακόμα το πρωινό που είχε. Γιατί πεινάω, λιμοκτονώ αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά έφαγα. Τι ώρα κάτσαμε εκεί, 10. Έχουν περάσει 12 ώρες.
Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω έρθει εδώ στον Κάρο τώρα. Κάτσα μόλις. Θέλω με κάποιο τρόπο να δείξω λίγο καλά. Θα σας κουνήσω αυτό. Έχω διαλύσει το μαγαζί εγώ για να δείξω τα μαλλιά μου πώς είναι τώρα. Λοιπόν, η κατάσταση τώρα είναι αυτή εδώ. Έχουν μακρύνει πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? Αυτό δεν είναι μαλλιά. Κάνουμε τι θα κάνουμε. Θέλω. Βασικά θέλω να κουρευτώ. Σίγουρα κούρεμα λίγο. Ναι, άκου, αυτά δεν θέλω να ανέβουν πολύ. Εντάξει. Λίγο. Ένα καθάρισμα. Δεν θέλω καθάρισμα, είναι πάρα πολύ μακριά. Κοίτα. Ναι, θέλω να πάνε εδώ. Εμένα μου αρέσουν. Και μακραίνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θες να τα μακραίνεις κι άλλο. Τι να γίνω, η Ραπουνζέλ. Ναι. Γιατί πίσω φτάνουν κάτω από το σουτιέρ, παιδί μου. Βαραίνουν και είναι και λεπτή. Είναι κάτω τώρα. Πίσω, μπροστά. Μπροστά, είναι κάτω το στήθος μου. Πού πάνε, κοίτα εδώ. Και είναι, να το κοντίνουμε. Ναι, να ναι. Δεν κοντίνεις 4 άτομα, δεν κοντίνεις. Όχι, όχι, για τα κοντίνουμε. Ό,τι θες. Θα πω εγώ όχι. Ναι, λίγο να τα κοντίνουμε. Ωραία. Και στο χρώμα τι θα έχουμε. Έλατε. Γενικά μου αρέσει η πιο φυσική. Και εμένα μου αρέσει η πιο φυσική, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Το πιο φυσικό πια ασπίζει. Ναι, τι είναι αυτό. Δεν το συζητάω. Δεν ήσουν έτσι. Και άργησα. Κοίτα, τα 37 θα κλείσω. Τι λέτε, ρε. Δεν φαίνεται. Θα επέμβω κάποια στιγμή, αλλά μου αρέσουν για την ώρα. Ωραία, λοιπόν, οπότε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορούμε να τα κάνουμε. Θες κάτι σε μπαλαγιά, θες να βάλουμε κάποια ξανοίγματα μέσα. Ξανοίγματα έλεγα να βάλουμε. Ωραία, αναλύσα, μην βάλεις. Θυμάμαι αυτό όταν το είχαμε φωτίσει, κοίτα που έχει κατέβει. Ναι. Είχαμε κάνει τις δύο τούφες μπροστά. Μ' αρέσει οι δύο τούφες να είναι πιο έντονες. Ωραία, και μετά μέσα τι να μου κάνεις. Δεν θέλω να γίνω ξανθιά. Καθόλου ξανθιά, με τίποτα. Να σου βάλω το λεπτό, ήδη υπάρχουν, θες λίγο κάποια. Να μπουν κάποια σημεία. Να φωτίσει. Ναι. Εκτός αν σ' αρέσει και δεν θες πιο πολύ από αυτό που έχεις ήδη, αλλά θες να φωτίσεις μπροστά. Όχι, να φωτίσω και μέσα. Να βάλω. Αλλά όχι, όχι άσπρα, όχι, όχι γκρι. Ναι. Καμία σχέση. Να είναι φυσικό. Να είναι φυσικό. Θέλεις πλέον να μην είναι τόσο ψυχρά, να είναι λίγο πιο προς το αυτοκάραμα που κάνουμε. Το φυσικό. Κοίτα, αυτά τώρα είναι επειδή έχει περάσει και καιρός. Όταν τα κάναμε ήταν πιο. Και λίγο πιο σκούρα το κάναμε, σαν απόκριση εδώ πέρα. Όχι. Okay. Ωραία, οπότε. Κοιτάω τα. Να, κοιτά, αυτό. Μα νόμιζα αυτό και λέω τι λέει. Όχι, αυτό είναι ωραίο. Ναι, αλλά θες εσύ τόσο πολύ. Όχι, αυτό είναι πολύ. Ναι. Ναι, αλλά εγώ σου δείχνω τον τόνο τώρα, να μην κυτρινίσει. Ναι, αλλά σε πιο σκούρο, αυτό που σου ασπρίζει. Σε ναι, αντίθεση όχι, με τα σκούρα σου. Όχι, όχι. Σε πιο σκούρο θες. Δηλαδή, ένα τόνο πιο σκούρο από αυτό, μέσα σε αυτό που έχεις. Ναι. Δεν θα σου βάλω σκούρα μέσα, γιατί τώρα καλοκαίρι θα γίνει πορτοκαλί. Μπράβο. Ας πούμε ότι το κατάλαβα. Θα είναι πάρα πολύ όχι, ωραία. Όχι, ό,τι πεις. Ας πούμε ότι το κατάλαβα. Δεν ξέρω τι κατάλαβα. Ελπίζω να βγω ωραία. Μπορώ να έχω ένα ακόμα νεράκι. Α, τα έχεις εδώ. Αυτό έπρεπε να το βγάλω. Θα είμαι λίγο έξω, έρχομαι. Βγήκα να κάνω ένα διάλειμμα και ένα ξεπιαστό. Λοιπόν, τώρα έχουμε βάλει το ρεφλέ και θέλω ακόμα ένα τέταρτο μέχρι να βγει αυτό, να λουστώ. Να κουρευτώ, να στεγνώσω τα μαλλιά, να μου τα χτενίσουν τα παιδιά και είμαι εδώ ήδη 3,5 ώρες. Κορίτσια, πώς το κάνουμε αυτό, αλήθεια. Εν τω μεταξύ, εγώ πάντα, επειδή είμαστε εδώ 3,5 ώρες, φέρνω το λάπτοπ μου να κάνω δουλειά. Σήμερα δεν το έφερα. Έχω δουλέψει λίγο από το κινητό, αλλά και πάλι δεν περνάνε οι ώρες, καλέ. Τι είναι αυτό το πράγμα για να κάνουμε μαλλιά. Η ώρα
ώρα να κλείσω αυτό το vlog, που ειλικρινά δεν σας έχω, δεν ξέρω καθόλου τι έχω τραβήξει. Ειλικρινά δεν ξέρω, κάποια τα ξέρω, αλλά έτσι συνολικά δεν ξέρω τι μπορεί να έχει βγει σαν αποτέλεσμα. Είμαστε ακόμα μία μέρα αργότερα. Τα μαλλιά μου δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν, σας άρεσαν, γιατί εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Μην τα κοιτάτε τώρα, μόλις έκανα μπάνιο. Να κάνω μία ανακεφαλαίωση, να κάνω το τελευταίο self-care, βάζοντας λίγες κρεμούλες στο πρόσωπό μου και κάνοντας έτσι ένα μικρό... Καλέ. Ένα μικρό chat μαζί σας πριν το κλείσω. Είναι Κυριακή του Πάσχα. Πέρασε η μέρα της Ανάστασης. Εγώ στην Ανάσταση δεν πήγα. Δούλευα μέχρι τις 10-11 το βράδυ. Και θέλω να το πω, δεν θέλω να κάνω ένα vlog ψεύτικο στο οποίο θα δείχνω ότι μόνο καθόμουνα και έκανα ποτέ, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Έχουμε πει ότι θέλω μέσα από αυτό το κανάλι να εμπνέω και να δείχνω πώς είναι τα πράγματα. Κάπου έχω τσιμπιδάκια, ρε παιδιά. Τσιμπιδάκια, μια στέκα. Κάπου είχα κάτι τσιμπιδάκια για όταν θέλω να κρατάω τα μαλλιά μου πίσω, συγγνώμη. Καλά, εδώ το σπίτι μου χρειάζεται πολλά project. Project δουλάπες, project εδώ τακτοποιήσεων, ο χαμός. Λοιπόν, δούλευα γιατί έχω deadline για να προλάβω να... Αυτά τώρα μπαίνουν έτσι ή έτσι. Έτσι μάλλον. Για να προλάβω να μοντάρω τα βίντεο των προπονήσεων για να βγει το πακέτο που προς μεγάλη μου τιμή και χαρά μου ζητάτε πάρα πολύ και δεν θέλω να σας το αργήσω αφού έχω ήδη τέτοια ανταπόκριση, οπότε προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ ώστε τώρα που θα βλέπετε αυτό το vlog να βγαίνει από μέρα σε μέρα, θα την ανακοινώσω εγώ την ημερομηνία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω ακριβή εικόνα. Οπότε δούλευα μέχρι αργά, δεν πήγα στην Ανάσταση. Σήμερα όμως έχω ζήσει Κυριακή του Πάσχα. Οπότε και δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Δεν είχα κάμερες, δεν είχα τίποτα. Απλά έζησα έτσι τις στιγμές. Και τώρα επέστρεψα, η ώρα είναι 7:30. Τώρα θα βάλω μια κρέμα ματιών. Κρέμα ματιών δεν αλλάζω συνήθως. Βάζω αυτήν εδώ, της Μιελεύ. Νομίζω πως τη βάζω πάνω από 2 χρόνια, είναι καταπληκτική και ξεβάφτηκα στην μπανιέρα, να σας δείξω με τι ξεβάφτηκα, μισό λεπτάκι αφού αυτό το vlog είναι self-care. Λοιπόν, αυτή την περίοδο ξεβάφομαι με αυτό εδώ που μου το έστειλαν και εγώ σας έχω πει ότι χρησιμοποιούσα συνήθως της ουριάς, το gel ή της La Roche-Posay και μου έστειλε L'Oréal αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο τελικά. Revitalift Vitamin C είναι για καθαρισμό και έχει και πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Τώρα, εγώ το βράδυ κανονικά βάζω μια πολύ πηχτή κρέμα της L'Occitane και τη βάζω σαν θεραπεία ενυδάτωσης γιατί είναι πάρα πολύ λιπαρή. Τώρα δεν νομίζω ότι θα βάλω αυτή γιατί θα λαδώσω αν βάλω αυτή. Θα βάλω όμως λίγο ωρό της La Roche-Posay, αυτό εδώ το σέρουμ, το οποίο μου έχουν πει να μην το βάζω μέρα, να το βάζω βράδυ, οπότε θα το βάλω τώρα. Θα βάλω τις κρεμούλες μου, πρόσωπο και σώμα, και θα κάτσω να μοντάρω. Γιατί πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει deadline. Ανοιγοκλίνω και την κουρτίνα, δεν ξέρω που με βλέπετε καλά. Τι να βάλω λοιπόν τώρα, τι κρέμα να βάλω. Να μείνω με τον ωρό και να βάλω κρέμα αργότερα. Αναρωτιέμαι, δεν μπορώ πολλά πράγματα στο πρόσωπο. Ή να βάλω κρεμούλα και να βάλω λίγη. Δεν θέλω, θέλω κάτι λεπτόρευστο. Και τώρα κάτι λεπτόρευστο για το βράδυ. Δεν έχω, αυτές είναι πρωινές. Θα βάλω από αυτή τώρα, τι να κάνω. Θα βάλω από αυτή, αλλά θα βάλω λίγη. Θα βάλω λίγη και βλέπουμε. Και κάπως έτσι πήγε και θα πάει η μέρα. Δεν μπορώ να πω, σε αυτό το vlog ξεκουράστηκα αρκετά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Έφυγα λίγο από τη ρουτίνα, το χρειαζόμουνα και ποιος δεν το χρειάζεται. Αλλά η πραγματικότητα είναι πως πρέπει να γίνουν κάποιες δουλειές, πως το σπίτι μου είναι ένα χάος, τα ρούχα από το Ζάρα δεν έχω προλάβει ακόμα να τα δοκιμάσω και αυτό είναι δυνατόν 3 μέρες να μην έχω δοκιμάσει ακόμα τα ρούχα.
Έχω γεμίσει ένα πλυντήριο τώρα που πρέπει να το βάλω απόψε. Να κάνω σκούπες, να κάνω σφουγγαρίσματα. Αυτά είναι, τι να κάνουμε. That's life. Κάποιος πρέπει να τα κάνει και μου αρέσει πάρα πολύ να τα κάνω. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν να έχει μέρα πολύ περισσότερες ώρες. Λοιπόν, και τώρα θα βάλω τα ρουχαλάκια μου και θα καθίσω για δουλειά. Αυτό θα κάνω κατευθείαν. Γιατί πρέπει κάποιος να τα φτιάξει. Ποιος θα τα φτιάξει? Εγώ. Να ανοίξω να έχουμε λίγο φως και εδώ. Μη σας δείξω πως είναι και το δωμάτιό μου. Τέλος πάντων, αυτά, κάπως έτσι θα σας κλείσω το βίντεο. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ειλικρινά ελπίζω να έχει βγει κάτι συμπαθητικό από αυτό το βίντεο. Τώρα δεν ξέρω τι να φορέσω. Τι περίεργος καιρός. Μία ζέστη, μία κρύο. Τι να βάλω τώρα εγώ από πάνω? Βάλω το πιτζαμάκι φουστανάκι και βλέπουμε. Και θα καθίσω για δουλειά κατευθείαν. Θα σας χαιρετήσω λοιπόν για την ώρα. Αυτό ήταν το σημερινό μας vlog. Ελπίζω κάτι ωραίο να έχει βγει. Παρακαλώ αφήστε μου ένα σχόλιο αν το είδατε μέχρι το τέλος και έχω κάτι καλό, κάτι αξιοπρεπές που σας έχω δείξει. Σας χαιρετώ. Θα λέμε στο επόμενο vlog την επόμενη εβδομάδα κανονικά στο πρόγραμμα μας. Yeah.